Έντονος είναι ο προβληματισμός της τάξης των ελαιοπαραγωγών, καθώς η συνεχιζόμενη ανομβρία φαίνεται ότι έχει επιλήξει την παραγωγή. Έλυσε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γύρισε η χρονιά, εκεί που είχαμε πέρυσι προβλήματα λόγω υγρασίας, μυκητολογικών ασθενειών κλπ. Φέτος λόγω ξηρασίας έχουμε άλλα προβλήματα, τα οποία εξελίσσονται πολύ σοβαρά, γιατί δεν προβλέπεται να βρέξει. Και καθημερινά καταφθάνουν μηνύματα πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή περιοχή ας πούμε, του Κάμπου, του Διαβολιτσίου, περιοχή της Μάνης, τα Ημιορεινά, εκτός από τις περιοχές οι οποίες έχουν βαριά αργυλώδη εδάφη, τα οποία έχουν ικανότητα να συγκρατούν και να αποθηκεύουν περισσότερο νερό, οι περιοχές που έχουν εδάφη που στραγγίζουν, λόγω και της χαμηλής πτώσης μάλλον των υδροφόρων οριζόντων, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οι ελιές είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Σίγουρα θα έχουμε μείωση στην παραγωγή λόγω ανομβρίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να πληγώσει οικονομικά τους ελαιοπαραγωγούς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ ζήτημα πλέον τίθεται και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να δοθούν αποζημιώσεις μέσα από τον ΕΛΓΑ. Το ένα είναι ότι τι θα γίνει με την απώλεια του εισοδήματος και κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε, εμείς θα κάνουμε αίτημα προς τον ΕΛΓΑ να αλλάξει το καθεστώς αποζημίωσης. Δηλαδή, ενώ όλοι γνωρίζουμε και αυτό το σημαντικό ότι ένας παγετός ή κάποιες ακραίες συνθήκες καιρικές αποζημιώνονται, ένα χαλάζι για παράδειγμα, αποζημιώνεται όπως έγινε και πέρυσι. Ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι για παράδειγμα οι υψηλές θερμοκρασίες ή η παραταμένη ανομβρία, η οποία πιστοποιείται, δεν αποζημιώνεται. Νομίζω ότι η πολιτεία, και εμείς θα κάνουμε ένα τέτοιο αίτημα, θα πρέπει να θεσπίσει ποια είναι τα ακραία αυτά φαινόμενα, δηλαδή ποιο είναι το ελάχιστο ύψος των βροχοπτώσεων, από το οποίο και μετά η πολιτεία θα πρέπει να αποζημιώσει τους καλλιεργητές. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να βρεθεί το ελάχιστο το οποίο θα πρέπει να έχει ένα δέντρο για να αναπτυχθεί και να δώσει καρπούς. Άρα είναι θέμα καθαρά τεχνοκρατικό.